Αυτό είναι ένα εισιτήριο από Θεσσαλονίκη προς Μαρμαράκη. Η αποστολή μας σήμερα είναι μία. Να ταξιδέψουμε 210 χιλιόμετρα για να δούμε θάλασσα. Όλα ξεκίνησαν σήμερα το πρωί. Καλημέρα παιδιά, σήμερα έχει έρθει εκείνη η μέρα που θα πάμε να δούμε θάλασσα. Αλλά έχουμε να κάνουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο ταξίδι μπροστά μας και αυτό το ταξίδι θα το θέσουμε σαν μια μεγάλη αποστολή που θα τη χωρίσουμε σε μικρές αποστολές. Η πρώτη μας μικρή αποστολή είναι να είμαστε on time. Έχουμε χάσει κάποιες φορές το λεωφορείο, οπότε πρέπει να ετοιμαστούμε, να ξεκινήσουμε και να πάμε για να είμαστε έγκυρα on time. Οπότε, ας ξεκινήσει το ταξίδι. Πω παιδιά, έχουμε αργήσει πάρα πολύ, οπότε πρέπει να βιαστούμε. Όπως είδατε, προλάβαμε στο παρατσάκ το λεωφορείο, γιατί είχαμε κάτσει να βγάλουμε στο ATM χρήματα και ήταν κάποιος εκεί πέρα και είχε πάει 9:56 και έτρεξα, η αλήθεια είναι, αλλά το προλάβαμε στο παρατσάκ. Έχουμε φτάσει στην Θεσσαλονίκη και τώρα πρέπει να πάρουμε το αστικό για να πάμε στο Πτέρ Χαλκιδικής. Οπότε η δεύτερη αποστολή μας είναι να προλάβουμε εγκαίρως το αστικό για να πάμε λίγο πιο νωρίς στα Πτέρ Χαλκιδικής, έτσι ώστε να έχουμε κάποιο περιθώριο χρόνου, γιατί αργούμε αρκετά η αλήθεια. Μόλις χάσαμε το 2K και ο χρόνος έχει αρχίσει να μας πιέζει πάρα πολύ. Έχουμε φτάσει Καμάρα και τώρα πρέπει να πάρουμε ταξί έτσι ώστε να πάμε στο Πτέρ Χαλκιδικής και αυτή είναι η επόμενη αποστολή μας. Και εκεί φτάσαμε στα Πτέρ Χαλκιδικής, όπου πήρα κάτι να φάω γιατί πεινούσα και ήξερα ότι έχουμε άλλο τόσο ταξίδι, γιατί είχαμε φτάσει μόνο στα μισά της διαδρομής. Και η αλήθεια είναι πως όσο περισσότερο περνούσε η ώρα, τόσο περισσότερο ανυπομονούσα να δούμε θάλασσα. Και όταν έφτασε εκείνη η στιγμή, ήταν μία από τις ομορφότερες στιγμές του ταξιδιού, γιατί συνειδητοποίησα ότι είμαι λίγο πιο κοντά στο να ολοκληρωθεί η αποστολή. Μετά από 2,5 ώρες ταξίδι και στο σύνολο 6 ώρες, είχε πάρα πολύ κίνηση. Έχουμε φτάσει Μαρμαρά, αλλά η αποστολή μας δεν έχει τελειώσει ακόμη. Έχουμε μία τελευταία.